Είναι δυνατόν σε ένα μέρο να μην κλείνει τη σκηνή του εγκλήματο και να την τσιμεντοποιεί. Αυτό έρχεται σε πλήρη εναρμόνιση με αυτά που λέει ο κ. Βορύδη. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται. Ότι εάν ανοίξει αυτή η ιστορία, την οποία δεν ανοίγει η δικαιοσύνη, δεν τη πρόχνει, δεν την προχωράει. Και αυτό είναι το δυστύχημα και το κρίμα. Γι' αυτό και επιμένουν οι οικογένειε των θυμάτων, γιατί έχουν πάρει ουσιαστικά οι ίδιοι το νόμο στα χέρια του δεν προχωράει η δικαιοσύνη. Διότι αν είχε προχωρήσει, ο κύριο Αγοραστό, ο κύριο Καραμαλή, βράδυ να είναι φυλακή. Πρέπει να έχουν προφυλακιστεί. Από την άλλη πλευρά, πώ να δείξουμε εμπιστοσύνη σε όλο αυτό το ασκέρι τη δημοκρατία, όταν σήμερα, κύριε Καψαμπίλη, δημοσιεύεται μία έρευνα από την εταιρεία Έτεργον, αν δεν κάνω λάθο, η οποία ανήκει στον κύριο Γαβρίσα Κελαρίδη. Στην οποία έρευνα, το 15,6 με 17% των νέων πολιτών πιστεύουν. Ε, είναι έρευνα, δείτε τι. Τι λέω εγώ. Έχουν δημο, έχει δημοσιευτεί σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα με αφορμή την περίφημη επέτειο που μπήκε το Άρμα στο Πολυτεχνείο με εντολή του Κώστα Λαλιώτη. Η έρευνα λέει ότι το 17% των Ελλήνων πολιτών πιστεύουν σε ένα δικτατορικό καθεστώς. Έρευνα της εταιρεία του κυρίου Σακελαρίδη. Πιστεύουν οι Έλληνε στη δημοκρατία? Πιστεύουν οι Έλληνε ότι θα δοθεί λύση μέσα από τι προανακριτικέ επιτροπέ και τι εξεταστικέ επιτροπέ. Όχι, κύριε Καψαμπέλη. Δεν πιστεύουν. Οι Έλληνε δεν πιστεύουν ούτε στην ελληνική δικαιοσύνη, ούτε στην ελληνική βουλή. Αυτά για να μην τρέφουμε αυτά πάτες. Μάλιστα. Στην έρευνα που δημοσιεύεται από την εταιρεία Έτερων είναι το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Ανήκει στον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Έτσι δεν είναι. Το διευθύνει. Δεν ξέρω έτω. αν του ανήκει. Το διευθύνει ναι. πάντω. Είναι επικεφαλή. Ε, το διευθύνει. Εντάξει, δεν είπα ότι είναι χρηματοδότη. Αν ναι, δεν έχει δεν λεφτά. Δεν, δεν το ξέρω. Έχει λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Το η κυρία Τζίμα, από το ΜΕΚΑ που παίρνει υψηλό μισθό. Έλα τι κακίε τώρα. Α τι κακίε είναι ότι το η κυρία Τζίμα. Όχι, ο άνθρωπο. Μα δεν είχε δουλειά. Ήταν. Δούλευε στην Διεθνή Αμνηστία. Πού ήταν. Δούλευε. αφού εδώ και ένα χρόνο είναι άνεργο. Ελάτε, Η κύριε. δουλειά του λοιπόν είναι να πηγαίνει να τρώει με τον κύριο Τσίπρα στα βέρη Νέα Μήνη. Ε. Και να τραβάει φωτογραφίε. Κάτι και σημαίνει, σημαίνει, και σημαίνει και, αυτό. Κάτι σημαίνει Κάτι. και αυτό. Ε, Αλλά Κασελάκης να πρέπει πρέπει ναι, καλώ. Ο Κασελάκη πρέπει να ανησυχεί. Ο Κασελάκη, σου λέω, ο Στέφαν Μεχείο. Όχι, δεν ξέρω, ο Κασελάκη ή ο, Κα... ο, ο, Τάιλερ ή ο κλπ. Όχι, okay, ο Κασελάκη. Μήνυμα στον Κασελάκη όπως και ήταν. Όπω και να έχει, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και το λέω επειδή είναι παραμονή Πολυτεχνείου ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων εγώ μπορεί να μη συμφωνώ μαζί τους ένα 15,7 συμφωνεί με το γεγονός είναι έρευνα αριστερού διευθυντή Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών γιατί το προβάλλω γιατί το προβάλλουν και τα φιλοκυβερνητικά μέσα το 15,7 συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί ότι η δικτατορία είναι η προτιμότερη από δημοκρατία, εγώ μπορεί να μη συμφωνώ ένα 81 81,8 λέει ότι διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Θα πρέπει όλοι λοιπόν να αναρωτηθούμε αυτές τις ώρες σε στιγμές κρίσης, αυτοκριτικής και λογικών συνειρμών. Τι συνέβη πριν από 50 χρόνια για να έχουμε σήμερα αυτή τη μεταπολιτευτική δημοκρατία ανομίας, κοινοβουλευτικής ανεπάρκειας, έλλειψης δικαιοσύνης. Τι συνέβη. Γέμισε η χώρα με καρκινώματα ελλήνων πολιτικών. Με ανθρώπους που δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε μια χώρα η οποία αφρικανοποιείται. Με έναν πρωθυπουργό να δηλώνει ανερυθρίαστα φέρτε μου κι άλλα λεφτά για να νομοποιήσω αλλοδαπούς. Εγώ με τέτοιου είδους λογικές δεν μπορώ να μεγαλώσω τα παιδιά μου κύριε Καψαμπέλη και υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που παρακολουθούν το δελτίο σα, που και αυτοί δεν μπορούν να μεγαλέσουν με τέτοια ιδανικά και τέτοια πρότυπα. Εγώ σε αυτού απευθύνομαι και σε αυτού σηκώνω την ελληνική σημαία.